Σε εφημερίδα Καθημερινή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα με τις τηλεοπτικές άδειες. Ένα χρόνο πριν, εδώ πάλι, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε μέσα στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ότι μία από τις πρώτες προτεραιότητες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο για τις τηλεοπτικές άδειες και το διαγωνισμό. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί σε αυτό το εξάμηνο δεν ήρθε αυτό το νομοσχέδιο στη Βουλή. Τι θα συμβεί μετά τις 20 Σεπτεμβρίου, αν ο ΣΥΡΙΖΑ λάβει ξανά τη λαϊκή εντολή να κυβερνήσει. Και θα ήθελα και ένα σχόλιο σας για μια δήλωση της κυρίας Βούλτεψη σήμερα το πρωί στο Κόκκινο, η οποία είπε ότι μέσα σ' άκρας ότι αυτό το θέμα είναι ένα παραμύθι, γιατί η ψηφιακή εποχή δεν αφήνει περιθώριο διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής ευέλειας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σεκλετή, το νομοσχέδιο είναι στη Βουλή. Έχει κατατεθεί. Είναι σε διαβούλευση, όπως οφείλαμε να είναι και είναι σε διαβούλευση, διότι μια τόσο μεγάλη θεσμική τομή πρέπει να γίνει με τη μέγιστη δυνατή, με το μέγιστο δυνατό διάλογο και με τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συνένεση. Είναι μια ριζοσπαστική πρωτοβουλία, αναγκαία πρωτοβουλία για να σπάσουμε το θύλακα της διαπλοκής πολιτικής οικονομικής εξουσίας στον τόπο. Έχω μιλήσει κατά καιρούς για το λεγόμενο τρίγωνο της αμαρτίας. Μία από τις κορυφές του τριγώνου είναι, δυστυχώς, οι ιδιοκτήτες μέσων ενημέρωσης, ελληματικών μέσων, που έχουν όμως διαφορετική μεταχείριση από το πολιτικό σύστημα και από τις τράπεζες, που μέχρι πρότινος βρίσκονταν σε απόλυτη διασύνδεση με το πολιτικό σύστημα, προκειμένου να απολαμβάνουν και οι τράπεζες αλλά και το πολιτικό σύστημα ευνοϊκής μεταχείρισης από τα μέσα. Αυτό ήταν το τρίγωνο της διαπλοκής στη χώρα μας, που καθόρισε τις πολιτικές εξελίξεις για πολλά χρόνια. Είμαι λοιπόν περήφανος που αυτή η κυβέρνηση κατάφερε, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη, να σπάσει αυτό το τρίγωνο της διαπλοκής και να βάλει κανόνες. Δεν ολοκληρώθηκε διότι κάποιοι αριστεροί βουλευτές αποφάσισαν να ρίξουν την κυβέρνηση σε μια πολύ κρίσιμη στιγμή. Έπεσε η κυβέρνησή μας. Το νομοσχέδιο αυτό όμως είναι γνωστό και αμέσως μετά, με την επιθυμία του ελληνικού λαού να μας δώσει την ισχυρή εντολή που ζητάμε, θα γίνει νόμος του κράτους. Όπως επίσης είμαι και περήφανος που για πρώτη φορά υπήρξε καταπίστευση των οφειλών των ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης προς το δημόσιο, που καμία άλλη κυβέρνηση δεν είχε τολμήσει μέχρι τώρα να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ξέρετε, εμείς, δεν το λέω από παλικαρισμό, αλλά το λέω με την έννοια ότι έχουμε καταφέρει να έχουμε μια άμεση επικοινωνία με τον ελληνικό λαό. Δεν διαμεσολαβείται αυτή. Συνεπώς δεν μας ενδιαφέρει πολλές φορές όταν τα μέσα ενημέρωσης και ιδίως την περίοδο της δημοψηφίσματος, θα θυμίσω, όλα ήταν απέναντί μας. Ή σχεδόν όλα. Όλο το παλιό πολιτικό σύστημα. Αυτό μας έκανε καλό εμάς, μας έκανε κακό. Διότι ο ελληνικός λαός έχει κρίση και καταλαβαίνει. Συνεπώς δεν φοβηθήκαμε το πολιτικό κόστος, δεν θα φοβηθούμε το πολιτικό κόστος, θα μπει μια τάξη σε αυτή τη χώρα. Οι νόμοι θα εφαρμόζονται για όλους. Τώρα η κυρία Βούλτεψη σήμερα νομίζω ότι η άθελά της ή συνειδητά, δεν ξέρω, φανέρωσε τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Την πρόθεση να μην αλλάξει τίποτα, να μην πειράξει τίποτα στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Δεν ξέρω αν το έκανε άθελα, πιθανώς συνειδητά το έκανε, διότι προσδοκά ακόμα πιο ενισχυμένη στήριξη από τα μέσα ενημέρωσης στο επόμενο διάστημα. Όμως σας λέω ότι ο ελληνικός λαός πλέον έχει πλήρη επίγνωση του ρόλου που παίζει ο καθένας και ίσως αν υπάρξει αυτή η ακόμα περαιτέρω στήριξη να έχει ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να ξέρουμε. Με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα μπει μια τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας θα συνεχιστεί αυτή η ασυδοσία και η αναρχία στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο.